Ο Μιχάλη Κακογιάννη, μας συνδέει η τέχνη, η φιλία, η αγάπη και η εκτίμηση του ενός για τον άλλον. Ειδικά στην τέχνη, όπως και στη ζωή, έχει μεγάλη σημασία και η πίστη σε μια σειρά βασικές αξίες ανθρώπινες, ηθικές και αισθητικές. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να στερεωθεί η φιλία και να γίνει η συνεργασία δημιουργική. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο αποτέλεσμα. Και έχω την γνώμη ότι η συνεργασία μας με τον Μιχάλη είχε θετικά αποτελέσματα. Προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή και προνομιούχο, γιατί μου προσφέρθηκε η ευκαιρία να συμβάλλω στη δημιουργία έργων μοναδικής αξίας, όπως είναι η ταινία του Κακογιάννη. Με το Ζορμπά του κριτικού Νίκου Καζαντζάκη, μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσω τον διονυσιασμό που με χαρακτηρίζει στη ζωή, στη σκέψη, στη δράση και στη μουσική μου ως κριτικός που είμαι. Και είμαι περήφανος που κατάφερα να κάνω όλη σχεδόν την ανθρωπότητα να χορέψει στους ρυθμούς της Κρήτης. Και αυτό χάρη στο αριστούργημα του Κακογιάννη, που ενώ οι ξένοι το λατρεύουν, πολλοί Έλληνες και ειδικά οι διανοούμενοι το σνομπάρουν. Ο Συρτός Κανιώτικος που κάποιος Γάλλος τον βάφτισε σιρτάκι, κατάντησε να θεωρείται ευτελές το ιστικό υποπροϊόν. Έδωσα σε όλο τον κόσμο χιλιάδες συναυλίες και θα ήθελα όλοι αυτοί οι μεμψίλοι να βλέπανε τα ελεκτρισμένα από το ρυθμό της Κρήτης πλήθη, καθώς μαγεύονταν από τις δύο πρώτες ζωρανότητες της μουσικής. Έπρεπε να τα πω αυτά, για να βγάλω ένα μεγάλο παράσιμο μέσα. Αλλά γιατί γνωρίζω ότι το ίδιο αισθάνεται μέσα του και ο Μιχάλης για τα χαμώματα των συμπατριωτών μας. Θα σταθώ όμως πιο πολύ στην τριλογία του Κακογιάννη, την Ηλέκτρα, τις Τροάδες και την Ιφηγένεια, που μου προσέφεραν την ευκαιρία να γράψω μερικές από τις καλύτερες μουσικές μου σελίδες. Είναι και τα τρία έργα ανυπέρβλητα. Μοναδική κληρονομιά στην Ελλάδα της τέχνης. Αυτή η σύνδεση με την αρχαία Ελλάδα έχει πολλές αναγνώσεις και σημαίνει πολλά ακόμα για την ίδια την υπόσταση και την επιβίωσή μας. Ενώ φυσικά όλους αυτούς, αλλά και τον απλό λαό, που είναι περήφανοι για τα μάρμαρα και αγαπούν παθολογικά αυτό το μικρό του Αλανάκι, όπως ονόμαζε ο Διονύσιος Σολωμός την Ελλάδα. Ακολουθώντας τα μάθη του Μιχάλη, τα τελευταία μου χρόνια, συνέντησα και εγώ την τριλογία μου, που έγινε τελικά τετραλογία. Ξέρω καλά πως εκείνος αγαπά παθολογικά την Κύπρο, την Ελλάδα της Ελλάδας, αγάπη που οδηγεί σε μια στάση ζωής, στην υπευθυνότητα και την ακαιρότητα του πολίτη. Συνέγεια του, συνέγεια του, πάνω απ' όλα πατρίδα. Και αυτό είναι το πιο βαθύ βίωμα, η πιο πολύτιμη πίστη που με συνέει με τον Μιχάλη Κακογιάννη. Γεγονός που με προκαλεί να πω σε εσάς τους νεότερους, ότι εμείς οι δύο πλάι-πλάι από το ύψος των χρόνων που διανύσαμε μαζί, ζήσαμε τη ζωή μας με τη χαρά
την ευδαιμονία, θα έλεγα, μια ζωή γεμάτη ομορφιά και ευγνωμοσύνη για τη δίκη μας που γεννηθήκαμε καλλιτέχνες και που παρέψαμε και ζήσαμε ως Έλληνες. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Κουλμέτη. Το 1947, δύο χρόνια μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ο πρόεδρος De Gaulle, για να βρεθεί η υποανασύσταση Γαλλία ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, πήρε την πρωτοβουλία και με υπουργό πολιτισμού τον Αντρέ Μαλρό ίδρυσε το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου. Έτσι ο Γαλλικός Κινηματογράφος έγινε ο καλύτερος πρεσβευτής της γαλλικής κουλτούρας σε όλο τον κόσμο και μέσω αυτού εδραιώθηκε ο γαλλικός πολιτισμός και εξοικειώθηκε μαζί του ο κάθε άνθρωπος του πλανήτη. Στη δική μας χώρα, εκείνα τα χρόνια, δεν υπήρχε ούτε η πολυτέλεια, αλλά ούτε και η πολιτική βούληση να χρησιμοποιηθεί η απήχηση και η δημοφιλία που είχε η 7η τέχνη για να αναδείξει την Ελλάδα και τον πολιτισμό της σε παγκόσμιο επίπεδο. Τον δύσκολο αυτό ρόλο τον επομίστηκε ο αποψινός θυμόμενος οικοδεσπότης μας, ο κύριος Μιχάλης Καπογιάννης, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους πρέσβεις του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς. Στο έργο του Μιχάλη Καπογιάννη, οι αγωνίες, τα τραύματα, αλλά και οι αρετές του σύγχρονου Έλληνα, αναδύθηκαν και προβλήθηκαν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και όχι μέσα από παράξενα αφηγηματικά και πρωτοποριακά μονοπάτια, όπως συμβαίνει σήμερα με πολλές μοναχικές κινηματογραφίες, αλλά κατευθείαν από τους δύο χώρους που προβάλλουν και αναδεικνύουν το παντοδύναμο εδραιωμένο σύστημα της κινηματογραφικής αφήγησης, το Hollywood και τις κάνες. Το έργο του Μιχάλη Καπογιάννη το γνώρισαν και το γνωρίζουν οι περισσότεροι κάτοικοι του πλανήτη. Μέσα σε αυτό ανακάλυψαν διαχρονικά τις πανανθρώπινες αξίες του Έλληνα, είτε όπως μετουσιώθηκαν από το αρχαίο δράμα και τη λογοτεχνία, είτε όπως δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την κινηματογραφική οθόνη. Ο Ζορμπάς και η Στέλλα, εκτός από πρότυπα και φορείς ηθικών αξιών που πιστώθηκαν αποκλειστικά στη φύση του Έλληνα, εδραίωσαν και νέα αφηγηματικά πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία υιοθέτησαν μετέπειτα πολλοί ξένοι μεγάλοι δραματουργοί. Κύριε Μιχάλη Καπογιάννη, το μέχρι τώρα έργο σας αποτελεί μια σταθερή πηγή αναφοράς για όλους τους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το αποκούμπι μιας σίγουρης και στέρεας αφήγησης, που εξιστορεί με μοναδικότητα την ομορφιά και τα κουσούρια του ελληνισμού, την ευλογία και την κατάρα αυτού του τόπου. Όποια μονοπάτια κι αν τραβάει ο ελληνικός κινηματογράφος, υπάρχει πάντα η σιγουριά και η ασφάλεια του δικού σας βλέμματος. Ο κινηματογράφος σας έδωσε το στίγμα και τη σφραγίδα της διεθνούς αναγνώρισης στην Ελλάδα. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, ακόμη και τώρα, αφού σε όλες τις πρόσφατες επιτυχίες που είχε ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος, οι Έλληνες και ξένοι κριτικοί, κάνοντας πάντα μια αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, αναφέρονται καταρχήν σε εσάς και το έργο σας. Να είστε πάντα καλά και σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ταράνη, ψηφίζω με γύρω. Καλησπέρα. Εκπροσωπώντας τις εκδόσεις Μίλητος, θέλω να εκφράσω τη χαρά μας για τη δημιουργία αυτού του λευκώματος. Ήταν ένα όνειρο για μας και ξέρετε η δυνατότητα να πραγματοποιήσεις ένα όνειρο, αυτό ακριβώς είναι που δίνει ενδιαφέρον στη ζωή. Θα σας πω μια μικρή ιστορία για το πώς προέκυψε η ιδέα αυτού του βιβλίου. Όπως φαίνεται, τα πράγματα που μας συμβαίνουν δεν είναι ποτέ τυχαία.
κάθε συνάντηση, κάθε μικρό περιστατικό, κλείνουν μέσα τους μία σημασία. Η ιστορία μας πάει πολλά χρόνια πίσω, όχι 47, εσείς είστε ακόμα πιο πίσω, 30 μόλις χρόνια. Ο Σιλβέστερ ορφανός είναι Ελληνοαμερικάνος και από τους μεγαλύτερους φωτογράφους του Hollywood. Το 1980, ορμόμενος από μια συνέντευξη που είχε δώσει στους Times η Μελίνα Μερκούρη, ότι θέλει να προβάλλει όλους τους Έλληνες δημιουργούς εκείνης της εποχής, την πλησίασε και συμφώνησαν να μαζέψουν υλικό και υπογραφές από καλλιτέχνες και διανοούμενους της χώρας μας για να φτιάξουν ένα λεύκομα για το Γιάννη Τσαρούχη. Η ιδέα άρχισε σιγά σιγά να υλοποιείται. Μελίνα Μερκούρη, Ζήτα Σέν, Οδυσσέας Σελίτης, Αλέκος Φασιανός, Κώστας Γαβράς, Μάνος Κατσιδάκης, Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θοδωράκης, Σταύρος Ξαχάκος και άλλοι πολλοί έγραψαν για το έργο του Γιάννη Τσαρούχη. Ακούγεται υπέροχο, έτσι. Κι όμως η αναζήτηση εκδοτικού οίκου που θα αναλάμβανε την έκδοση αυτού του λευκώματος δεν ήταν και πολύ εύκολη υπόθεση. Τα χρόνια πέρασαν, αλλά η ιδέα δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ. Προφανώς ήθελε το χρόνο της. Και έτσι φτάνουμε στο 2000, όταν ο Άγγελος Δελυβοριάς συναντά τον Σιλβέστερ ορφανό στο Μουσείο Μπενάκη και εκείνος του λέει για τον εκδοτικό οίκο Μίλητος, που θα μπορούσε ίσως να το εκδώσει. Έτσι και έγινε. Το λεύκομα εκδόθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία και σήμερα αποτελεί μία από τις ωραιότερες συλλεκτικές εκδόσεις που υπάρχουν. Θα μου πείτε τι σχέση έχει ο Μιχάλης Κακογιάννης. Ο Μιχάλης Κακογιάννης ήταν ανάμεσα στους δημιουργούς που έγραψαν και παρουσίασαν εκείνο το λεύκομα. Έτσι γνωρίστηκε με τον εκδότη της Μιλήτη, τον κύριο Νίκο Χαϊδεμένο, και μίλησαν για πρώτη φορά και για τη δημιουργία ενός λευκώματος με όλη την κινηματογραφική δουλειά του. Αυτό εδώ το λεύκομα. Χρειάστηκαν περίπου όμως 8 χρόνια για να συγκεντρωθεί όλο το υλικό και όπου δεν υπήρχαν οι απαραίτητες φωτογραφίες να δημιουργηθούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσα από τις ασπρόμαυρες ταινίες. Χρόνια όπου παράλληλα ο Μιχάλης Κακογιάννης βέβαια δούλευε και για ένα άλλο έργο πολύ σημαντικό, αυτό το υπέροχο ίδρυμα που θα μείνει στολίδι πολιτισμού για τις επόμενες γενιές. Και φαντάζομαι ότι θα είναι και πολύ χαρούμενος που αυτό το λεύκομα παρουσιάζεται εδώ, στο σημερινό σπίτι του. Έτσι εξάλλου ήθελε και εκείνος, γι' αυτό και περιμέναμε και να γίνει το ίδρυμα. Αυτή είναι λοιπόν η μικρή ιστορία του συγκεκριμένου λευκώματος. Στον εκδοτικό οίκο Μίλητος στο βιβλίο αυτό ανοίγει νέους δρόμους, αφού σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να αποτυπώνουμε σε σελίδες υπέροχων λευκωμάτων έργα σημαντικών δημιουργών, όπως έγινε και με το El Greco του Γιάννη Σμαραγδί που εκδόθηκε πριν τα Χριστούγεννα. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημιουργούς του λευκώματος για τις πολλές ώρες εργασίας που αφιέρωσαν. Μεγάλη ήταν η βοήθεια και του ίδιου του κ. Μιχάλη Κακογιάννη, αλλά και της αδελφής του, της κ. Γιανούλας Βέκφιλτ. Ευχαριστούμε επίσης τη διευθύντρια του Ιδρύματος για τη βοήθεια, την κ. Ξένια Καλγάρα, αλλά και όλο το επιτελείο της Μιλήτου που δούλεψαν με πολύ αγάπη και μεράκι. Το όνομα της Ξένιας Καλγάρα, η οποία διευθύνει αυτό το ίδρυμα, με τέτοια πίστη, τέτοια ορμή, τέτοια έμπνευση, το της οφείλω τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Ευχαριστώ, Ξένια. Η κυρία Ρωμαγιώτη θα μας διαβάσει κριτικές που έχουν γραφτεί κατά καιρούς για τις ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη. Κυριακάτικο ξύπνημα. Μία αληθινά αθηναϊκή μαγεία που με κάνει να αισθάνομαι πως μπορώ να βλέπω και να ξαναβλέπω αυτή την ταινία. Sunday Times. Ξαφνικά από τον ελληνικό ουρανό έπεσε μια ταινία που τοποθετεί την Ελλάδα στο διεθνή ορίζοντα. The Spectator. Στέλλα. Αποκαλύπτει ένα εντυπωσιακά ταλαντούχο άνθρωπο του κινηματογράφου, Λεμόντ. Από τα πιο συναρπαστικά 90 λεπτά που έζησα ποτέ στον κινηματογράφο, Evening Standard. Το κορίτσι με τα μαύρα. Μία εκπληκτική ταινία. Με αυτήν ο σκηνοθέτης της Μιχάλης Κακογιάννης πηδάει στο επίπεδο των μεγαλύτερων σκηνοθετών του κόσμου, L'Humanité. Μία πραγματικά εξαιρετική ταινία, τρομερή αλλά υπέροχη. Μία ταινία με πλούσια δώρα και αναπάντηχη ομορφιά. Observer.
Το τελευταίο ψέμα. Το Κακογιάννης έχει λίγους εισάξιους. Ίσως ο πλησιέστερος αντίστοιχος του είναι ο Ίγμαρ Μπέργκμαν. Και οι δύο πιστεύω θα μνημονεύονται στο μέλλον ως κλασικοί σκηνοθέτες. Ο Τζέλβερ. Συγκαταλέγεται στα μεγάλα κινηματογραφικά επιτεύγματα και τοποθετεί τον σκηνοθέτη του στους εκλεκτότερους καλλιτέχνες του σημερινού κινηματογράφου. Financial Times. Ερώικα. Το ότι τελικά αποφασίζει κάποιος ότι η ταινία είναι πολύ καλή αποτελεί αποκλειστικά έναν θρίαμβο για τον σκηνοθέτη. Times. Δεν θυμάμαι καμία άλλη ταινία μου να τένισε τις ανοιξιάτικες μέρες της ζωής με μάτι τόσο θλιμμένο και μαζί τόσο τρυφερό. Sunday Times. Το χαμένο κορμί. Ένα συναρπαστικό, πολυσύνθετο φιλμ που πηδάει μπρος και πίσω με συγκινησιακή μάλλον παρά χρονολογική συνέπεια. Μεσαντζέρο. Ηλέκτρα. Ένα εκπληκτικό κατόρθωμα. Μία ταινία συγκλονιστική που βγάζει από τον καθένα μας ό,τι καλύτερο έχει μέσα του. Le Monde. Ιδού μεγαλείο χωρίς υπερβολική έμφαση. Ευγένεια χωρίς βιαιότητα. Συγκίνηση χωρίς τεντόριες εκρήξεις. Paris Press. Αποτελεί μια εκθαμβωτική εκμετάλλευση του κινηματογραφικού μέσου για να μεταλλάξει το χρυσάφι της προφορικής ποίησης σε μια άλλη μορφή τέχνης. New York Times. Αλέξης Ουρμπάς. Ο Κακογιάννης μας προσφέρει ένα μεγαλειώδες, θυελώδες, βακχικό γλέντι. Αντιμετωπίζει το έργο με σεβασμό, αλλά όχι με δέος. Η κάμερα βλέπει πολλά που δεν είχε δει ο Καζαντζάκης και η ταινία είναι συχνά αστειότερη από ότι είναι το βιβλίο. Time Magazine. Ένα σύγχρονο δράμα που ενώ κατά διαστήματα θυμίζει ελληνική τραγωδία, εξασκεί μια ανακαθόριστη γοητεία. Le Parisien. Όταν τα ψάρια βγήκαν σε στεριά. Ιδού μια προφητική ταινία. Μια φουτουριστική ταινία. Με μια γεύση εντελώς ξεχωριστή. Κανάρενσεν. Το φινάλι είναι εντυπωσιακό. Μια συναρπαστική ταινία που σε κάνει να σκεφτείς. Πάρι Μάτς. Ιδού μια ταινία που επισκιάζει ό,τι άλλο έχουμε δει φέτος. Ουνιόν Πασιφίστ. Οι Τροάδες. Όλο το τραγικό μεγαλείο του Ευρυπίδη ζωντανεύει με ήχους και εικόνες. Το φιλμ είναι απλό, σκληρό, τίμιο. Βγήκα ευτυχισμένος. Ευγένιος Ιονέσκου. Ένα ευγενές κείμενο. Ευγενείς εικόνες, ένα ευγενές έργο. Ο Κακογιάννης σηκώνει τις Τροάδες του με υψωμένα χέρια. Λες πάνω σε ασπίδα. Λεμό. Ένα φιλμ που αξίζει να διατηρήσουμε σε φυλαχτό για την ευγένειά του και τα πολλαπλά του πλούτη. Μεσαντζέρο. Ατήλας 74. Στην ταινία του Ατήλας 74, ο Κακογιάννης έδωσε δείγματα της μεγάλης τέχνης του, αλλά και πέραν αυτού, δείγματα της μεγάλης αγάπης του, του πάθους του δια την Κύπρο. Ο Κύπρου Μακάριου. Σε όσους ξέρουν την Κύπρο, η ταινία είναι σχεδόν αβάστακτα συγκινητική. Πανηγυρίζοντας το γυρισμό του Μακάριου στην Αθήνα και στην Κύπρο, τεράστια πλήθη κραυγίζουν, Κίσινγκερ δολοφόνοι. Ένα αίσθημα με το οποίο πολλοί από εμάς ταυτιζόμαστε. New Statesman. Ο Μιχάλης Κακογιάννης αφηγείται σαν Ελληνοκύπριος. Το αποτέλεσμα είναι η πιο αλυσμόνητη ταινία του και ένα από τα καλύτερα ντοκουμέντα της ιστορίας εν το γίγνεσθε. London Times. Ηφηγένεια. Δίπλα στον Ευρυπίδη, ο Κακογιάννης έχει ανέβει στην κορφή της τέχνης και της ανθρώπινης γνώσης. Αυτό είναι το ωραιότερο φιλμ που έχω δει στη ζωή μου. Ευγένιος Ιονέσκου. Το καινούριο αριστούργημα του Μιχάλη Κακογιάννη έχει 38 ανακηρυχτεί σαν μεγάλη ταινία. Πρώτα απ' όλα είναι συναρπαστική. Δεύτερον, είναι γεμάτη ομορφιά. Τρίτον, είναι ένα από τα πιο δυνατά, συγκινητικά και απόλυτα συγκλονιστικά έργα που είδα ποτέ μου. Hollywood Reporter. Γλυκιά πατρίδα. Ο Κακογιάννης είναι Έλληνας. Έχει την τραγωδία στο αίμα του. Αλλά η παραδοσιακή του αίσθηση και ο μαχητικός μοντερνισμός του βρίσκουν τον τρόπο να συνυπάρξουν στο έργο του και αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει. Μια ταινία που με το πάθος της μας κάνει να σκεφτούμε. Φιγκαρό. Μια μοντέρνα τραγωδία. Μια μεγάλη ταινία, συγκλονιστική και εντυπωσιακά σκηνοθετημένη με πρικισμένους ηθοποιούς. Φάμ. Πάνω κάτω και πλαγίως.
Από ποια πλευράκια το εξετάζετε, το πάνω κάτω και πλαγίως, το Μιχάλη Κακογιάννη είναι η σημαντικότερη ταινία που έφτασε στην Ελλάδα έπειτα από πολλά χρόνια. Να ο Κάνοντα. Η κωμωδία του Κακογιάννη είναι ένα τεράστιο απολαυστικό έργο για το μεγάλο κοινό. Hollywood Reporter. Ο Βυσσινότυπος. Η επιστροφή του Κακογιάννη στο σινεμά με τη δική του διασκευή στα αγγλικά του Βυσσινότυπου αποτελεί ένα θρίαμβο. Ο Βυσσινότυπος ξαναφέρει ένα μεγάλο σκηνοθέτη του παρελθόντος στο προσκήνιο με μια ταινία κοντά σε ό,τι καλύτερο έχει δημιουργήσει. Watson Lawton. Ο παλέμαχος σκηνοθέτης, Μιχάλης Κακογιάννης, έχει γυρίσει στο Βυσσινότυπο με αφοσίωση και αγάπη, δίνοντάς μας ένα έργο απολαυστικό και γεμάτο κομψότητα. Η ταινία είναι υπέροχα φωτισμένη και στους εκλεκτούς ηθοποιούς δίνει κάθε ευκαιρία να ερευνήσουν τους χαρακτήρες τους ευάλωτους. Daily Mail. Κύριε Ραμίλη, θα μας εκπλήξετε. Καλησπέρα και από μένα. Όταν μου ζήτησαν να είμαι στην απόψινή βραδιά, αισθάνθηκα πολύ μικρός και πολύ λίγο για να μιλήσω εγώ για τον κύριο Κακογιάννη. Άρχισα να ψάχνω στο διαδίκτυο να βρω πράγματα για εκείνον, αλλά όταν βάλεις το όνομα Μιχάλης Κακογιάννης στη μηχανή αναζήτησης, βγαίνουν πάνω από 445.000 αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα ήταν αδύνατο για να κάνω μια ευχαριστατεμένη ομιλία για εκείνον, μιας και θα κρατούσε πάρα πολλές ώρες. Αποφάσισα λοιπόν να μην πω πολλά, αλλά να θυμηθούμε μερικά πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Τηλεφώνησα σε φίλους καλλιτέχνες, οι οποίοι με πολύ χαρά και σεβασμό δέχτηκαν να βοηθήσουν ώστε να θυμηθούμε απόψε λίγα πράγματα για το έργο του, για το έργο ζωής ενός ανθρώπου που το έμελε να γίνει ένα από τα λίγα μυθικά πλάσματα της Ελλάδας και να κάνει το ελληνικό σινεμά να στέκεται περήφανο στο εξωτερικό. Θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ. Μουσική παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Κακογιάννης γύρισε 15 ταινίες και για κάτοικο ξύπνημα. Στέλλα, το κορίτσι με τα μαύρα, το τελευταίο ψέμα, ερώικα, χαμένο κορμί, ηλέκτρα, Αλέξη Ζορμπάς, όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, Τροάντες, Ατήλα 74, Ιφηγένεια, γλυκά πατρίδα, πάνω κάτω και πλαγίος, ο Βυσσινότυπος. Συνεργάστηκε με εκατοντάδες ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων Έλλη Λαμπέτη, Δημήτρη Σκόλ, Ειρήνη Παπά, Μελίνα Μερκούρη, Αλέκος Αλεξανδράκης, Γιάννης Βέρτης, Κώστας Καζάκος, Κάτια Δοντουλάκη, Τατιάνα Παπαμόσκου, Άντωνι Κουίν, Άλαν Μπέιτς, Κάντις Μπέργκερ, Κάθριν Τσέρμπορ, Βανέσα Ρεντγκρέι, Σάρλοτ Ράμπλιν. Συνεργάστηκε με κορυφαίους Έλληνες, μεταξύ των οποίων ο Μίκης Θοδωράκης, ο Διονύσης Φωτόπουλος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Ντένι Βαφλιώτη, ο Γιάννης Νατζικόφ, ο Γιώργος Αρβανίδης, ο Ανδρέας Συνάνος, ο Μάνος Κατζηδάκης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Βασίλης Φωτόπουλος. Συνολικά οι ταινίες του για όλες τις κατηγορίες κέρδισαν 16 κρατικά βραβεία, 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 3 βραβεία Όσκαρ, 2 χρυσές σφαίρες, 30 και πάνω άλλες διεθνείς διακρίσεις. Στην κάμερα της ζωής αυτή τη φορά για να ετοιμάσει και να γυρίσει το μεγαλύτερο ίσως έργο του, το οποίο χαρίζει σε όλους μας για να μείνει για πάντα ανάμεσά μας. Ο τίτλος.
Oh,
Ακολούθησε η προβολή της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, Δυσσινόκηπος. Σας ευχαριστούμε.